Με την άρση του αμερικάνικου εμπάργκου στην Κύπρο, βλέπουμε επιτέλους να γίνονται κινήσεις για την ενίσχυση του πολεμικού υλικού. Νέα ελικόπτερα, πύραυλοι Exocet, Mistral, ενώ έχει ακουστεί και για Iron Dome από το Ισραήλ, αλλά και για τα θρακισμένα Merkava Mark III. Να σημειωθεί πως στα Merkava Mark III τοποθετήθηκε και πρώτη φορά το σύστημα αυτοπροστασίας τρόφι, που ύστερα τοποθετήθηκε και στα αμερικάνικα Abrams και θα τοποθετηθεί και στα ελληνικά Leopard. Τα Merkava Mark III διαθέτουν πυροβόλο 120 χιλιοστών MG-253 και μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αντιαρματικούς πυράβλους Lahat που έχουν βεληνικές διπλάσιο από τους αντίστοιχους AT-11 Sniper που διαθέτουν τα T-80, τα τεθρακισμένα που χρησιμοποιούν οι ενόπλες κυπριακές δυνάμεις. Τα Merkava κινούνται με κινητήρα αερόψυκτο diesel Teledyne Continental των 1200 ύπων με ανώτερη ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα. Δευτερεύον οπλισμός είναι 3FN Mach 58, ένας εσωτερικά τοποθετημένος όλμος Soltam και 12 εκτοξευτές χειροβοβίδων καπνού των 60 χιλιοστών. Σαφώς οι Κύπροι θα προμηθευτούν έναν αριθμό από τα 780 μεταχειρισμένα Merkava Mark III, αφού το Ισραήλ εδώ και 3 χρόνια χρησιμοποιεί το Merkava 4. Αυτή την περίοδο έχει σε υπηρεσία 360 Merkava 4 και έχει παραγγείλει ακόμη 300. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.